Τώρα, με σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ του Προέδρου της Βουλής και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ξεκίνησε η συζήτηση των μέτρων. ΣΥΡΙΖΑ και οι ανεξάρτητοι Έλληνες έθεσαν θέμα αντισυνταγματικότητας νομοσχεδίου και ακολούθησε ψηφοφορία διαεγέρσεως. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας όμως αμφισβητήθηκε και ακολούθησαν, όπως θα δείτε, εντονότατοι διάλογοι. Διακόπτουμε για μισή ώρα, όπως ορίζει ο κανονισμός. Ένταση με το καλημέρα στη Βουλή. Το πολιτικό θερμόμετρο χτύπησε κόκκινο στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τα νέα μέτρα, όταν τέθηκε θέμα αντισυνταγματικότητας από ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητους Έλληνες. Ο πρόεδρος της Βουλής διενήργησε ψηφοφορία δια απλής εγέρσεως με βάση την αρχή της διαδηλωμένης. Όταν όμως αμφισβητήθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η καταμέτρησή του ανακοίνωσε τη διενέργεια ονομαστικής ψηφοφορίας. Το Προεδρείο δεν εκβιάζεται από τους συναδέρφους που φωνάζουν. Το Προεδρείο ασκεί τα καθήκοντά του με βάση τον κανονισμό. Το Προεδρείο, εφόσον αμφισβητείται η απόφασή του, αποφασίζει να γίνει ονομαστική ψηφοφορία. Με βάση τον κανονισμό. Τι άλλο δεν τα κάνουμε δηλαδή. Ακολούθησε νέος γύρος σφοδρής αντιπαράθεσης, καθώς η διακοπή της συνεδρίασης δήληξε περισσότερο από μία ώρα. Γεγονός προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αν αγωνιάτε τόσο πολύ, την ώρα που ζητήθηκε, έγινε η ένσταση αντισυνταγματικότητα, να είστε παρόντες και να εγερθείτε. Όχι να είστε στα σπίτια σας και να σας φέρνουν μεταξύ για να έρθετε να ψηφίσετε. Δεν συμμετέχουμε σε μια διαδικασία εκφυλισμού της Βουλής, εκφυλισμού του Συντάγματος, εκφυλισμού της Δημοκρατίας. Αποσύρουμε την πρόταση για ονομαστική ψηφοφορία. Δεν είναι δυνατόν να δίνουμε 2 ώρες χρόνο, 1,5 ώρα χρόνο για να συγκαλέσουμε τους βουλευτές από το αυτή και ουσιαστικά να εξευτελίζουμε στα μάτια του ελληνικού λαού το κοινοβούλιο. Ότι η Βουλή δεν είναι δυνατόν να λαμβάνει αποφάσεις συγκυριακά ανάλογα με τους τακτικισμούς του κάθε κόμματος. Η Βουλή έλαβε απόφαση. Τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση πέρασαν στην αντεπίθεση, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν να αμφισβητηθεί η αρχή της διαδηλωμένης. Υπάρχει ένας κανονισμός, ένα σύνταγμα και μια κοινοβουλευτική παράδοση. Στις φανερές ψηφοφορίες, είτε με ανάταση είτε με έγκαιρση, τεκμέρεται η αρχή της δεδηλωμένης. Η δεδηλωμένη πλειοψηφία της Βουλής που στηρίζει την κυβέρνηση αποφασίζει. Δεν σέβονται την βασική κοινοβουλευτική αρχή. Την αρχή της πλειοψηφίας και της δεδηλωμένης. Και θέλουν με τερτύπια να την υφαρπάσουν. Εκμεταλλευόμαστε με τον πλέον χιδαίο τρόπο συνδικαλιστικά τερτύπια προκειμένου. Βολές κατά της κυβέρνησης από Χρυσή Αυγή και Κομμουνιστικό Κόμμα. Τα ντοκουμέντα αυτά που υπάρχουν με την έγκαιρση των βουλευτών υπέρ της αντισταγματικότητας, να είστε σίγουροι ότι θα χρησιμοποιηθούν στο μελλοντικό ειδικό δικαστήριο. Είναι καταδικαστέα όλη η τακτική που ακολούθησε η κυβέρνηση, φέρνοντας ένα νόμο μαμούθ, ένα νόμο καρμανιόλα, ένα νόμο νεκροθάφτη για το λαό. Και ζητάει με τη διαδικασία του κατεπίδοντος να συζητηθεί. Μετά την ονομαστική ψηφοφορία, η ένσταση αντισταγματικότητας που είχαν καταθέσει ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητοι Έλληνες απερίφθη. Ναι, εψήφισαν 47 βουλευτές. Όχι, εψήφισαν 170 βουλευτές. Χθες το βράδυ το